Μου τα έκανε ποσέ όμως. Λοιπόν, να δώσουμε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό που άξια πήρε την Ευρωλίγκα και να βγάλουμε τρία συμπεράσματα γρήγορα-γρήγορα. Πολιτικά ή αθλητικά. Όχι, αθλητικά. Και τα δύο. Α. Πρώτον, τόσος κόσμος για να πανηγυρίσει σε ευρωεκλογές δεν πρόκειται να μαζέψει κανείς. Συμφωνούμε. Τους μάζεψε ο Λούκας. Δεύτερον, η ελληνοτουρκική συνεργασία μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Α, μάλιστα. Συμφωνούμε και σε αυτό. Αταμάνα, αταμάνα. Και τρίτον, τα άλογα όταν γεράσουν δεν τα σκοτώνουν. Κώστας Λούκας. Καλά, το λέω, δεν το πήραν και τα χρόνια το σκοτώνουν. Πάει στον Μπαρτζόκα και τον Ολυμπιακό αυτό. Ναι. Εντάξει. Ο Λούκας νομίζω δεν ήθελε να μείνει, δεν ήθελε να μείνει στον Ολυμπιακό. Όχι, ήθελε να μείνει ο Μπαρτζόκας. Είχε καλύτερη πρόταση τον Γιαννακόπουλο. Δεν το ξέρει καλά. Ήθελε να μείνει και δεν τον ήθελε ο Μπαρτζόκας. Και μετά. Ε, βέβαια. Ναι. Για να ξέρετε ποια είναι. Εχθές απέδειξε όμως. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ναι, τι λες. Τι ομάδα είσαι. Συγχαρητήρια. Α, είσαι Παναθηναϊκός. Συγχαρητήρια. Ο πρόεδρος τι ομάδα είναι, ο πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης. Παναθηναϊκός, ρε παιδιά. Το έχει πει. Δεν είμαι και πολύ σίγουρο. Όχι, 100% το έχει πει. Μήπως... Η φίλη λέει είναι όλοι. Θα το κάνω update. Δεν το, είναι το μόνο που δεν έχω ψάξει. Ναι, δεν πειράζει. Κοιτάξτε τώρα. Το χθεσινό, μάλλον το χθεσινό βραδινό. Εντάξει, θυμάστε ότι ήμασταν εδώ. Λέγαμε ότι μάλλον θα το πάρει. Θέλουμε να το πάρει ο Παναθηναϊκός, αλλά θα το πάρει η Ρεάλ. Εσύ θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Εγώ με τον Παπαγιάννη είχαμε άλλη άποψη. Εντάξει. Τώρα, όσον αφορά τη δική μου προτίμηση. Και τελικά μα έμεινε το χρώμα τη γραβάτα. Αυτή είναι η ομορφιά του μπάσκετ, γιατί άμα είναι καλή. Τελικό φιλέ. Γιατί κερδίζει όποια είναι η καλύτερη ομάδα. Είναι από τα πιο δίκαια αθλήματα το μπάσκετ. Χθε ο Παναθηναϊκός ήταν καταπληκτικό. Το άξιζε, ήταν πάρα πολύ καλό και μπράβο του για αυτή την ώρα. Χωρί να μιλήσουμε για τον Τριάβο, όλα τα λεφτά είναι Τετάρτη τώρα. Άλλο πράγμα Τετάρτη τώρα. Τελικό να κάνει, θα πάει καλά και ο Ολυμπιακός να κερδίσει. Πάμε λιγάκι τώρα στην άλλη τη μάχη της φέτας. Στην άλλη μεγάλη μάχη. Φέτας, μάχη ελαιολάδου, μάχη γενική. Τι θα ζήσουμε και έχετε και το καλοκαίρι και τη χωριά. Όχι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Παύλος ο Μαρινάκης διευκρίνησε τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός. Ναι, άκου να δεις. Μισό κιλό, 500 γραμμάρια. Περίμενε. Όχι ένα κιλό. Από τη στιγμή που χρειάζεται διευκρίνηση. Σημαίνει κάτι πήγε καλά. Σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Και τι δεν πήγε καλά, ότι ενώ ο Μητσοτάκης κατέθεσε ένα κανονικό χαρτί το οποίο είχε τιμοληψίες της Eurostat για το μισό κιλό της φέτας, στο λόγο του πάνω δεν το διευκρίνησε. Σωστό. Αλλά εγώ επειδή έτυχε να το βλέπω εκείνη την ώρα, το κατάλαβα. Το 6,28 ναι. Τι λέει, α, το μισό. Βέβαια, η αντιπολίτευση λέει όταν εννοείς κάτι σε τιμή, εννοείς πάντα το κιλό. Το κιλό. Σωστό. Και αυτή η άποψη είναι σωστή. Γιατί, παιδιά, έχει φύγει τα 10 ευρώ το κιλό στην Ελλάδα. Αφορμή έψαχνουν για να γίνει τσακωμός, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί ο κύριος προνομιακό θέμα για την αντιπολίτευση. Ναι, ο κύριος Κασελάκης ανέβασε μετά, πώς το λένε, διάφορα status σε social media, βιντεάκι, έφτιαξε που πήγε σε σούπερ μάρκετ και ρωτούσε τον κόσμο τη φέτα, αν την έχει βρει 6,28. Εδώ θέλω να δούμε αυτό το πλάνο, θα το φριζάρουμε κιόλα στο τέλος. Είναι εκεί που μιλάει μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Ναι, μιλάει προς το αυτοκίνητο ο κύριος Κασελάκης. Έχει σταματήσει ένα αυτοκίνητο. Και απευθύνεται σε κάποιον μέσα για την τιμή της φέτας. Ναι. Το αυτοκίνητο αυτό είναι ένα Tesla εντωμεταξύ, έτσι. Είναι σωστό. Σταματήσει έναν τέτοιο να του πει ναι. Μια Mercedes, μια BMW. Όχι αυτό, κάτσε να δω. Εδώ είναι το δικό του αυτοκίνητο. Λίγο το Range Rover. Λίγο πιο μετά, αν πάμε καλά. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κύριος Κασελάκης χρησιμοποιεί και σκληρές εκφράσεις απέναντι στην κυβέρνηση. Δηλαδή για να απαντήσει στις αιτιάσεις. Εδώ μπαίνει στο Range Rover και πας να κάνεις ρεπορτάζ για τη φέτα. Για να απαντήσει στις ιδέες του κύριου Μαρινάκη ή του κυρίου Σκέρτσου, μίλησε για εξαπάτηση, για κοροϊδία. Ότι τον βρίζουν και τα λοιπά. Ο κύριος δηλαδή... Μαρινάκης λες τώρα. Όχι, ο κύριος Κασελάκης. Ο κύριος Κασελάκης για τον κύριο Μαρινάκη. Δηλαδή, στις επόμενες δύο εβδομάδες θα πάμε σε μεγάλη ένταση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν ένα θέμα, παιδιά. Αυτό το θέμα τουλάχιστον βολεύει και λίγο εμάς, να σου πω την αλήθεια. Γιατί είναι το θέμα που μας καίει. Ναι. Από το να τσακωνόμαστε για χαζομάρες πολυτελείας, ας πούμε. Τουλάχιστον αυτά τα ζητήματα λαϊκής οικονομίας μπορεί και κάτι να αφήσουν στο τέλος. Γιατί δεν είναι ούτως ή άλλως το πρώτο. Ναι. Να δοθεί και λύση. Να δοθεί και λύση, γιατί δεν ακούσαμε από την αντιπολίτευση κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή κάτι χειροπιαστό. Εκτός από ένα γενικό κατάργηση σημείο του ΦΠΑ. Άλλο στο Μάξι και ναι, πέρα, εδώ ήταν. Τώρα να σας πω, η τελευταία δημοσκόπηση που έχει στα χέρια του το Μαξίμου είναι 34,3 η Νέα Δημοκρατία. Με αναγωγές δίνει 34,3 στη Νέα Δημοκρατία, 16,4% στο ΣΥΡΙΖΑ, 12,5% στο ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η εικόνα που έχουν στο Μαξίμου περίπου 12-13 μέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες στην Κυριακή 9 Ιουνίου. Θα δούμε αν επιβεβαιώνει. Θα δούμε τώρα, άκου να δεις. Κάνε με προφήτη να σε κάνω πλούσιο. Εγώ αναφέρομαι στο τι λένε οι δημοσκοπήσεις του Μαξίμου. Θα δούμε αν επιβεβαιωθούν ή όχι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, επειδή. Εξαλικόνα. Για τις δημοσκοπήσεις. Όχι, στον ΣΥΡΙΖΑ απλώς είναι αισιόδοξοι ότι θα το ξεπεράσουν το 16,5. 20 δεν είχε πει τελευταία φορά. Ο στόχος λένε ότι είναι το 20.
αλλά πιστεύουν πρέπει ότι η μέρα 18 θα είναι υπέροχα. Πρέπει να πάει ο κόσμος να πει. Καλά, σίγουρα. Υπάρχει ανησυχία, να σας πω τι συμβαίνει. Γιατί οι τελευταίες ευρωεκλογές έγιναν παράλληλα με τις αυτοδιοικητικές το 2019. Εκεί πήγε ο κόσμος για να ψηφίσει το συγγενή του που είπαζε δημοτικό σύμβουλο. Δεν κάρβωνε και ένα ψηφοδέλτιο. Τώρα δεν θα υπάρχει αυτό το κίνητρο. Θα είναι μόνο οι ευρωεκλογές. Μία κάλπη. Θα υποθεί κάποιο από τον καναπέ του για να πάρει να ψηφίσει αυτό. Ποιο είναι ο βασικό χαμένο τη αποχή? Έχω την αίσθηση πως θα είναι τα μικρότερα κόμματα αν υπάρχει μεγάλη εποχή. Διότι οι στρατοί και τα οργανωμένα κόμματα θα κινητοποιήσουν περισσότερο κόσμο. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Νομίζω ότι θα είναι γενικώς, εγώ θα έλεγα, τα προοδευτικά και τα αριστερά κόμματα θα είναι χαμένοι. Διότι η μεγάλη εποχή λες ότι θα πλήξει προς τα εκεί, από το κέντρο και αριστερά. Θα είναι νεότερες ηλικίες. Γιατί ακριβώς, γιατί και επίσης ο κύριος Κασελάκης επενδύει σε αυτά τα κοινά. Οπότε αν δεν πάνε να ψηφίσουν, εκείνος θα χάσει. Και επίσης γενικώς φαίνεται ότι μπορεί να παραχθεί, να υπάρξει μια απογοήτευση, λένε δημοσκόποι, που να προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, να προέρχεται από άλλα μικρότερα κόμματα. Είναι άλλο σε κάνω subscribe στο YouTube. Να. Οι μεγαλύτερες ηλικίες του Γιώργου ψηφίζουν. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Ή άνω των 50, συγγνώμη. Μάλιστα. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Εδώ τώρα που διαβάζω, συνέντευξη σε γνωστό TikToker έδωσε ο Κασελάκης, βαθμολόγησε τραγουδίστριες. Ναι. Τι είναι αυτό? Για πες. Αυτό που ακούτε. Λοιπόν, βρέθηκε, έκανε μια. Βλέπουμε και τα πλάνα κιόλας. Ο Στέφανος Κασελάκης έδωσε συνέντευξη. Θα ακούσουμε, και λίγο, μπορούμε. Α. Ωραία, πάμε να το δούμε και μετά μας. Έρχονται τραγουδίστριες και πρέπει να τις βάλεις σε σειρά. Ωραία, πάρτε εσύ. Μαρίνα Σάτι. Πού να ξέρω την επόμενη. Γι' αυτό πρέπει να είσαι προσεκτικός. Ότι βάζεις πάτα σε ποιο νούμερο θες. Ναι. Πάω στο 3. Ωραία. Ποια είναι? Ποια είναι? Στικούδη. Α. Ωραία. Τι μουσική ακούς? Πάολα. Ελένη Φούρε. Πρόσχε. Μπράβο. Μπράβο. Καλά, σίγουρα θα βγούμε μαζί μπουζούκια. Έλα, την ξέρεις? Mm-hmm. Ποια είναι? Δεν την ξέρει. Ποια είναι, παιδί μου? Είσαι μου πίσω. Η Αναστασία. Λιόλιου. Στην τύχη τα βάζεις, παίζεις σε Καλομήρα. Έλα, θείο. Πατάει, το χάλασε. Χάλασε το TikTok. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Το χάλασες. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Είναι τρολιά. Αυτό είναι πραγματικό TikTok. Ναι, ναι, ναι. Είναι πραγματικό, λέω. Είναι ένα challenge το οποίο κάνουν διάφοροι celebrities. Τώρα τα λέω με όρους TikTok, ας πούμε, και social media. Όπου βαθμολογούν και βάζουν σε κατάταξη τις αγαπημένες του. Χωρίς να ξέρεις ποιες τραγουδίστρες, παίχτες, ό,τι θέλετε. Δεν ξέρεις όμως ποιες είναι. Όχι, δεν ξέρεις υποθέτει ποιος είναι. Επομένως, πάντως η καλύτερη είναι η Φουρέιρα κατά τον κύριο Κασελάκη. Καλά, εντάξει, να σου πω, δεν του βάλανε και τη Χαρούλα Αλεξίου μέσα. Τη Λιόλιο του βάλανε. Εντάξει, χαμηλά την έβαλε τη Λιόλιο, έτσι. Ναι, εντάξει. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι. Δεν ήταν ισχυρός. Η Ελένη κέρδισε, η Ελένη Φουρέιρα. Ναι, 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 νούμερο ένα, αλλά μετά κόλλησε κάπου εκεί το συστηματάκι και σταμάτησε. Θα σας πω μια είδηση ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει την διακαναλική συνέντευξη της επόμενης Κυριακής να μην τη δώσει, να μην την παραχωρήσει στην Αθήνα, αλλά στην Κρήτη, στο Ηράκλειο Κρήτης. Θα κάνει περιοδία στα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και το Ηράκλειο. Και από εκεί, από το Ηράκλειο, θα παραχωρήσει τη διακαναλική συνέντευξη σε ζωντανή σύνδεση την Κυριακή, την επόμενη Κυριακή. Να ρωτήσω τον Νίκο τώρα, μήπως καταφέρει ο Νίκος και μας λύσει την απορία, γιατί ρώτησα και τον Γιάννη νωρίτερα το 40 και δεν ήξερα. Για ποιο θέμα? Ο Υπουργός Τουρισμού της Παλαιστίνης, ναι, αυτή την περίοδο τι αρμοδιότητες έχει? Κοιτάξτε, τι δουλειά κάνει ο Υπουργός Τουρισμού της Παλαιστίνης? Θα σας πω ότι ο Υπουργός Τουρισμού, ή τέλος πάντων ο υπεύθυνος, γιατί είναι και υπεύθυνος για τουριστική προβολή, ναι, έχει κομμάτι των Αγίων Τόπων στην αρμοδιότητα. Τα οποία, ναι, τα οποία οι Παλαιστίνοι τα θεωρούν τουριστικά αξιοθέατα. Δεν είναι. Εντάξει, έχουν, δεν... και έχουν τουριστική προσέλκυση. Ωραία. Εντάξει, πάρα πολλοί κόσμοι είναι που πάει στους Αγίους Τόπους. Πραγματικά τώρα. Δεν θα κρίνω τώρα την επιδίωξη μετά του ταξιδιού στην Παλαιστίνη, ούτε την μη, ας πούμε, στάση στο Ισραήλ, γιατί συνήθως έτσι το κάνουμε εδώ πέρα. Mm-hmm. Σταματάμε στους Ισραηλινούς, πηγαίνουμε και λίγο από τους Παλαιστίνιους. Ναι. Σταματάμε στους Παλαιστίνιους, πηγαίνουμε λίγο στους Ισραηλινούς. Αυτό δεν θα το κρίνω. Αλλά πας στην Παλαιστίνη και ο σπουδαιότερος παράγοντας που μπορείς να συναντήσεις είναι... Ο Παλαιστίνιος Υπουργός Τουρισμού. Κοιτάξτε, αυτή η συνάντηση κανονίστηκε, αυτή η επίσκεψη μάλλον κανονίστηκε πολύ γρήγορα. Δηλαδή, την είναι σαν να πηγαίνεις στην Κίνα και να βλέπεις τον Υπουργό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και ο στόχος. Καλά, θα είναι μέλος πολιτικού γραφείου, μην ανησυχείς. Δηλαδή, θα έχει κόσμο θα τον έχει. Ο στόχος αυτής της επίσκεψης. Ο στόχος, κοιτάξτε. Πράγματα ήταν πολύ. Αποφασίστηκε πολύ γρήγορα. Είχε πει ο κ. Κασελάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ήθελε να πάει, αλλά αποφασίστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Το βασικό είναι ότι ο κ. Κασελάκης θέλει να μαζέψει διαρροές τις οποίες έχει προς τα αριστερά του. Δηλαδή προς τη Νέα Αριστερά, προς την κυρία Κωνσταντοπούλου για παράδειγμα,
όχι αποκλειστικά αριστερά, το καταλαβαίνετε. Προς το Μέρα 25, που έχουν πιο καθαρή στάση απέναντι στο ζήτημα με το Παλαιστινιακό. Έγινε λοιπόν στα γρήγορα αυτή η συνεννόηση. Πήγε στη Δυτική Όχθη, θα είναι και σήμερα, θα συναντηθεί και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον Θεόφιλο τον Τρίτο. Θα στείλει και ένα μήνυμα προς την ευρύτερη. Ναι. Και άρεσε τη δεξιά. Ναι, εντάξει, προφανώς δεν είναι τον Πατριάρχη. Καλά κάνει. Κοίταξε να δει τώρα. Αφού πήγε κάτω και έχει τη δυνατότητα να δει τον Πατριάρχη, μπορώ να σου πω ότι η συνάντηση με τον Πατριάρχη. Ορθώς τον βλέπω. Είναι σημαντικότερη από τη συνάντηση ούτε με τον Πατριάρχη. Ούτε συζήτηση. 100 φορές σημαντικότερη. Και το βασικό που θέλει να πει είναι ότι εκείνος είναι υπέρ της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους από την Ελλάδα και ότι θα συμβάλλει και θα πιέζει και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό. Αυτό θέλει ο κ. Άρα θα το αναγνωρίσει στην περίπτωση που γίνει πρωθυπουργό. Ναι, αυτό καταλαβαίνω.